Άρα, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, οι αλλαγές των αντιπεριφερειακών είναι το θέμα που κυριαρχεί στην πολιτική καθημερινότητα. Πάμε σε αυτό το σημείο να γνωρίσουμε τον νέο αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γρεβενών και καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Λάμπρος Χατζής. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων. Καλησπέρα κύριε Βακρατσά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Καλησπέρα και στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Να είστε καλά. Είδαμε χθες ότι με απόφαση του Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Κασαπίδης, όρισε τους νέους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχης. Αναλαμβάνεται ένα νευραλγικό τομέα για τη Δυτική Μακεδονία. Μέχρι πρώτην ως αντιπεριφερειάρχης ήταν ο συνάδελφός σας, Περιφερειακός Σύμβουλος, ο Βασίλης Σουάμπας. Και επειδή επενδύει στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική ανάπτυξη ο Γιώργος Κασαπίδης, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο και για την ανάληψη των καθηκόντων σας, κύριε Χατζήση, αλλά και το τι πλέον μέλη γενέστε για τον αγροτικό τομέα που καλείστε να τον διαχειριστείτε το επόμενο διάστημα. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη για την τιμή που μου έκανε. Ταυτόχρονα έχω την αίσθηση της μεγάλης ευθύνης που αναλαμβάνω, προκειμένου να βοηθήσω το γεωλοκτηνοτροφικό κόσμο της περιφέρειάς μας. Είναι γεγονός ότι η περιφέρειά μας είναι αμιγώς γεωργοκτηνοτροφική περιφέρεια, με ιδιαίτερα προϊόντα, με αξιόλογους γεωργοκτηνοτρόφους παραγωγούς που γνωρίζουν τις παραγωγικές διαδικασίες, και όλους αυτούς θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, να τους βοηθήσω τα μέγιστα, προκειμένου να πάρουν τα προϊόντα την υπεραξία που δικαιούνται έτσι και αλλιώς λόγω της ποιότητάς τους. Μάλιστα. Επειδή τον αγροτικό τομέα τον ξέρετε και ως επειδή ασχολείστε ενεργά αλλά και με την ιδιότητά σας, είναι καυτά τα ζητήματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε το επόμενο διάστημα και συνέχεια του προηγούμενου συναδέλφου σας αντιπεριφερειάρχη? Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Κασαπίδης το λέει, ότι ο πρωτογενής τομέας είναι στις πρώτες προτεραιότητες αυτής της περιφερειακής αρχής. Ναι, πράγματι κύριε Βακρατσά, τα ζητήματα είναι καυτά και αποτελεί στίχημα η προσπάθεια η οποία θα κάνω προκειμένου να λύσω τα περισσότερα από αυτά. Είναι γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας προηγείται, έχει προτεραιότητα στην ατζέντα του Περιφερειάρχη και όλης της περιφερειακής αρχής, δεδομένου ότι υπάρχει τρόπος μέσω της παραγωγής να δώσουμε λύσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων της Δυτικής Μακεδονίας. Τα ζητήματα ποια είναι τα πιο σημαντικά την τελευταία περίοδο, γιατί τα διαχειριζόσασταν και όλοι και από το 19 που αναλάβατε Περιφερειακός Σύμβουλος μέχρι και σήμερα, και είχαμε δει και τις συναντήσεις που είχατε μαζί με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Γιάτσο, μέχρι πρώτην ως αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, και με τον κύριο Σκρέκα και με άλλους υπουργούς. Και βλέπουμε ότι στην ατζέντα αυτής της επικοινωνίας ήταν πάντα τα ζητήματα τα αγροτικά, κύριε αντιπεριφερειάρχα. Έτσι ακριβώς. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την παραγωγή. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Αλλά είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις υποδομές που χρειάζεται η περιοχή, που χρειάζεται η περιφέρειά μας, προκειμένου να βοηθηθεί όλο το γεωργοκτηνοτροφικό σύστημα. Αναφέρομαι στα νερά μας, αναφέρομαι στο ΤΟΕΒ, αναφέρομαι στον εξηλεκτρισμό των ποιμιοστασίων και είναι ακόμη και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση με το κεντρικό κράτος, με την κυβέρνηση, με τα δικαιώματα των παραγωγών, με τις επιδοτήσεις των παραγωγών που θα πρέπει να συνδράμουμε έτσι ώστε να πάρουμε το μερίδιο, το δίκαιο που αναλογεί στους ανθρώπους της παραγωγής μας. Μάλιστα. Οι δύο πρώτοι στόχοι ποιοι είναι του Λάμπρου Χατζηζήση? Να κλείσουμε με αυτό, τις επόμενες μέρες που αναλαμβάνετε και επίσημα και θα δείτε φορείς και παραγωγούς. Θα έχετε συσκέψεις, θα έχετε συναντήσεις? Ποιοι είναι οι δύο πρώτοι στόχοι του νέου αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης? Θα συναντηθώ με τους φορείς της παραγωγής της περιφέρειάς μας, με αγροτικούς συλλόγους, με αντιδημάρχους αγροτικής κατεύθυνσης, προκειμένου να ενημερωθώ πλήρως σωστά για τα προβλήματα που τρέχουν στην περιοχή μας και αμέσως μετά, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα αυτά, θα κάνω μια σειρά
συναντήσεων με ανθρώπους της κυβέρνησης και με ανθρώπους γενικότερα που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα αυτά. Πάντως και το θέμα της νέας ΚΑΠ καίει πάρα πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Είναι μείζον το θέμα της νέας αγροτικής πολιτικής και πρέπει να ζητήσουμε αυτό ακριβώς που δικαιούνται οι παραγωγοί μας. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρώτη παρέμβαση. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα διαζώσεις, θα ενημερωθείτε και να παρουσιάσουμε αναλυτικά τους στόχους στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Η διάθεσή σας, κύριε Πακρατέ. Να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια για την ανάλυση των καθηκόντων σας. Να είστε καλά, κύριε Τεπερφέρα. Πάρα πολύ. Γεια σας.